για λίγο, με συγχωρείτε. Ωστόσο, αμέσως μετά, 4 λεπτά αργότερα, στο 70, οι ισορροπίες επανήλθαν. Ένας άλλος Βραζιλιάνος, ο Λούκα Σάσα, αντίκρισε και αυτό στη δεύτερη κίτρινη. Και έτσι η αριθμητική ανισορροπία που υπήρξε στο παιχνίδι πολύ γρήγορα έγινε και πάλι. Πήγαν στα ίσα οι δύο ομάδες με 10 παίκτες. Έχει έρθει κοντά μας και ο Κωστής ο Μπότσαρης. Πάντα βρισκόμαστε εδώ, επαναλαμβάνουμε, στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας, σε αναμονή του Αμπέλ Φερέιρα. Ακούσατε λίγο πριν Απόστολο Τερζή. Κωστή, πώς το είδες το παιχνίδι? Ήταν ένα, όπως σημειώσαμε και στον τίτλο του site, ήταν ένα ντέρμπι με τα όλα του, απλά δεν είχε νικητή. Ο ΠΑΟΚ από την αρχή ήταν στα δύσκολα, δεδομένου ότι βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Αναμφίβολα, σε ένα τέτοιο μάτς ο πρώτος που σκοράρει αποκτά ψυχολογία, ειδικά όταν αυτός είναι ο φιλοξενούμενος. Ήταν ευτύχηση να βρει μια γρήγορη αντίδραση στον γκολ το οποίο σημείωσε ο Μάτος. Όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι ικανοποιημένος με τον βαθμό της ισοπαλίας, γιατί όπως και πέρσι δεν κατάφερε να νικήσει στην Τούμπα στο ντέρμπι της πόλης, στην ομάδα του Άρη. Σωστά, και στα δύο. Και στο κυπέλλο και στο πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά το τελικό σκορ ήταν 2-2. Σίγουρα μπορεί να τα έχει ελαφρώς και με την ατυχία του, αλλά μπορεί να μην εμφάνισε αδυναμίες που είχε στο πρόσφατο παρελθόν, όπως ήταν μάλλον τα στημένα όπου δεχόταν γκολ. Όμως αυτό το οποίο ήταν σήμα κατά τεθέν στην περσινή εκπληκτική του σεζόν, φέτος δεν υφίσταται. Δηλαδή, όπως είχαμε πει και πριν, το σημερινό μάτς, η αμυντική του αδυναμία, με το ότι δέχεται γκολ σε κάθε μάτς, με το ότι και σήμερα δέχτηκε 2 γκολ μάλιστα, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Αναμφίβολα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο χώρο των χαφ, μπροστά από την αμυντική γραμμή. Ουσιαστικά, δηλαδή, η δύναμη πυρός του πλέον φέτος βλέπουμε ότι έγινε χείλος πτέρνα του ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ σημαντική αντικσότητα, την οποία καλείται να αντιμετωπίσει και να βρει τρόπο να την αποβάλει από τη λειτουργία του 100%. Γιατί αυτό το πράγμα κλονίζει γενικότερα και την αυτοπεποίθηση των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών. Δεν έχει βρει τη φόρμα του, δεν έχει τη συνοχή. Δηλαδή, εγώ κάτι που είδα στον Άρη ήταν η συνοχή του και η αυτοπεποίθηση που είχαν στις κινήσεις τους οι ποδοσφαιριστές του κ. Τερζή. Αυτή η σιγουριά δηλαδή, οι πάσες, οι συνεργασίες που βγαίνανε, σε αντιπιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ ελάχιστες φορές μπόρεσε να βγει σε αντεπίθεση στην έδρα του για να χτυπήσει πάνω στην αντεπίθεση. Γενικότερα φαινόταν ότι τελεί υποπίεση, ότι υπάρχει μια γενικότερη πίεση, ας πούμε, στην ομάδα, πράγμα το οποίο είναι και φυσιολογικό σε γενικές γραμμές. Είναι μια ομάδα σίγουρα που οικοδομείται τώρα από τη νέα τεχνική ηγεσία, τον κύριο Φερέιρα. Εντάξει, τώρα το θέμα της αλλαγής συστήματος έχουν περάσει από την προετοιμασία 4 μήνες κοντά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε να το συζητάμε αυτό το πράγμα ως... Εννοείς θα έπρεπε να έχει αφομοιωθεί ουσιαστικά πλέον. Θα έπρεπε να εμφανίζει μια βελτίωση, νομίζω. Ταπεινή άποψη εκφράζω πάντα. Θα έπρεπε να δείξει κάτι καλύτερο, κάτι πιο ελπιδοφόρο σε σχέση με αυτό το οποίο έδειχνε στα προηγούμενα κομμάτια. Και αν θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε κάτι πιο κρίσιμο και πιο συγκεκριμένο σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, στο διάστημα το οποίο προσπάθησε να προηγηθεί μετά την αποβολή του Σάσα. Επαναλαμβάνουμε ότι στο 67 αποβλήθηκε ο Μάτος με δεύτερη κίτρινη κάρτα και 4 λεπτά μετά ακολούθησε ο Σάσα. Πάνω κάτω όπως ήταν και τα γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα, μέσα 3 λεπτά αλλάζαν πολύ γρήγορα οι ισορροπίες στον αγώνα. Ήταν ένα γενικά ισορροπημένο παιχνίδι στο μεγαλύτερο του ποσοστό. Δηλαδή και τα γκολ και οι αναγκαστικές αλλαγές, γιατί έχασε τον Μπέλκα στο 15. Θα μπορούσε να χάσει τον Κουέστα ο Άρης στο 27, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ισπανός με αυτά πάρει συζήτηση να μείνει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα. Και ακόμα και στις αποβολές, στο 67 αποβλήθηκε ο Μάτος, στο 71 αποβλήθηκε ο Σάσα. Σωστά. Ένα λεπτό νωρίτερα είχε μπει ο Σβιντέρσκι, ο οποίος δεν μπόρεσε να βοηθήσει αυτή τη φορά, παρά το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές που κλήθηκε ο Πολωνός να έρθει από τον πάγκο, έδωσε πράγματα και λύσεις. Στο διάστημα λοιπόν, μετά την νέα ισορροπία που προκλήθηκε στο παιχνίδι,
Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια ορμή η οποία διήρκησε περίπου 10 λεπτά, 10-12 λεπτά μέχρι τη στιγμή που σκόραρε ο Ματίγια. Ακριβώς, ναι, μέχρι και το, είναι το διάστημα από το 71, όπως ακριβώς λες, μέχρι το 86, εκείνο το 15 λεπτό που ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει αλλάξει τρόπο φιλοσοφίας του παιχνίδι, του πιέζει. Βγάζει ορμή με την αρρωγή και του κόσμου που ανέβασε τα ντεσιμπέλ στο γήπεδο, όμως δεν μπορούσε να πάρει κάτι από αυτό το διάστημα που ήταν για μένα το πλέον κομβικό. Και από εκεί που ήταν, προσπαθούσε να πετύχει τον νικητήριο γκολ, βρέθηκε να χάνει. Το γεγονός ότι σκόραρε στις καθυστερήσεις και μάλιστα πριν από τον γκολ είχε και μια πολύ σπουδαία ευκαιρία με τον Κρέσπο με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι, σίγουρα είναι κάτι θετικό και ενθαρρυντικό. Αλλά νομίζω ότι το σημερινό μάτς είναι το δέντρο και αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξει η ομάδα είναι το δάσος. Το δάσος έχει να κάνει με τη γενικότερη εικόνα της ως τώρα και για τη συνέχεια που ακολουθεί. Γιατί η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, αρχίζει γενομένη στην ερχόμενη Κυριακή στο ΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ. Πρέπει να γίνει πιο σίγουρο για αυτό το οποίο κάνει. Πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πρέπει να μειώσει ακόμα περισσότερο τα λάθη. Και πλέον, όσοι δείχνουν ότι δεν μπορούν τη δεδομένη χρονική στιγμή να ανταποκριθούν ασχέτως της συμβολής που είχαν στην περσινή μεγάλη σεζόν, δεν είναι κακό να μείνουν για λίγο στην άκρη και να δοκιμαστούν άλλες επιλογές που ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, τη δεδομένη χρονική στιγμή μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω και τον Άρη, αν ο Άρης, δεν τον άκουσα και τον κύριο Τερζή, γιατί είχαμε την υποχρέωση να τελειώσουμε τα πράγματα για το site. Δεν άκουσα τίποτα ο κύριο Τερζή, δεν ξέρω αν έχει μείνει ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα. Ικανοποιημένο έμεινε, ναι, έκανε ένα μικρό σχολιασμό για το παιχνίδι. Πως κοιμάνθηκε, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του και ουσιαστικά με τις και μια αίτηση που έδωσε ήταν ότι παρόλα το θετικό, ας πούμε, για τον Άρη αποτέλεσμα, το ισόπαλο αποτέλεσμα και την νίκη με τον Παναθηναϊκό, δεν αλλάζει κάτι. Ο Άρης βρίσκεται, εξακολουθεί να αναζητεί προπονητή. Ουσιαστικά δεν θα παραμείνει αυτός απρότος, γιατί υπήρξαν έτσι κάποια σενάρια. Ακούστηκαν διάφορα ότι αν ενδεχομένως είναι και θετικό το αποτέλεσμα, ίσως μείνει ο Άρης με τερζή από τη στιγμή που δείχνει ότι έχει καταφέρει και έχει αλλάξει έτσι το ρου του Άρη μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Πρεμιέρα με τον Όφη, αλλά και τη Λίτα στο Βόλο. Παρ' όλα αυτά το ξεκαθάρισε, είπε ότι ο Άρης αναζητεί προπονητή και έκανε αυτό που μου ζητήθηκε χαρακτηριστικά. Μου είχαν πει και ο κύριος Χαριστέας, αλλά και ο κύριος Καρυπίδης, ότι ενδεχομένως θα είμαι σίγουρα στο πάγκο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ενδεχομένως και στη Τούμπα ήταν. Οπότε νομίζω ότι ω υπηρεσιακό ο Τόλης Τερζής κάπου εδώ κλείνει τον κύκλο του. Ο οποίος Τόλης Τερζής, όπως έχουμε προαναφέρει, είχε καθίσει στο πάγκο του Άρη και πέρσι, όταν είχε φύγει ο Πάκο Ερέρα και πριν αναλάβει ο Σάββας Παντελίδης. Νίκη τότε στην Ριζούπολη 1-2 με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Φέτος νίκη 4-0 του Παναθηναϊκού, 2-2 στη Τούμπα. Είναι η δεύτερη φορά που ο Άρης έρχεται στην Τούμπα με υπηρεσιακό προπονητή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει το ερωτηματικό για την τεχνική ηγεσία σίγουρα. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη διάθεση. Ωστόσο, η διάθεση είναι κάτι πολύ υποκειμενικό και αν δεν μετουσιωθεί, συγγνώμη, σε αποτέλεσμα, μικρή είναι η αξία της και της όποιας προσπάθειας γίνεται. Περιμένουμε και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε την τοποθέτηση του προπονητή του ΠΑΟΚ, του κυρίου Φερέιρα, να αντιληφθούμε πώς είδε ο ίδιος και πώς ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία έχει αποκομίσει από τον σημερινό αγώνα για την ομάδα του, για να καταλάβουμε και να ρωτήσουμε κιόλας για το τι κρίνει ότι δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι και πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει άμεσα για να πάρει κάτι πιο ουσιαστικό και καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε, Κωστή, πως με αυτό το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ μετά από 4 αγώνες έχει 10 βαθμούς πλέον στη βαθμολογία. Τρεις νίκες και ένα ισόπαλο αυτό με τον Άρη. Αντίθετος, ο Άρης έχει 5 βαθμούς. Έχει κερδίσει ένα βαθμό στο παιχνίδι με τον Όφη. Δεύτερος βαθμός σήμερα εδώ και φυσικά είναι η νίκη του Παναθηναϊκού. 5 οι βαθμοί για τους πίτρινους στην βαθμολογία της μέχρι τώρα του πρωταθλήματος της Super League. Θα ήταν άδικο και για τον κύριο Φερέιρα αλλά και για τον ΠΑΟΚ εάν δεν σημειώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ στερείται των υπηρεσιών βασικότατων ποδοσφαιριστών του. Όπως προανέφερες και στην πρώτη μας σύνδεση που κάναμε στο πριν. Όπως είναι ο Βιερίνια, όπως είναι ο Μαωρίσιο κατά κύριο λόγο και λιγότερο ο Βέρμπλουμ, τον οποίο ο ΠΑΟΚ δεν τον είχε την περσινή σεζόν από τον Δεκέμβριο. Μπορεί για τον Μαωρίσιο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα, αλλά δεν έχει λογική. Δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον, δεν είναι δόκιμο για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, τον ΑΕΤ, το περσινό ταμπλούχο πρωταθλητή, να στηρίζεται και να περιμένει κάποιους παίκτες να έρθουν για να αλλάξουν τα πάντα, ας πούμε, στην ομάδα. Είναι άδικο για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, γιατί σαφώς και θα χρειαστούν το δικό τους χρόνο προκειμένου να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό και να μπορούν να ενσωματωθούν στην κατάσταση που είναι όλοι οι υπόλοιποι.
Το τι θα γίνει και το πώς μπορεί να γίνει και το τι μπορεί να αλλάξει, θα περιμένουμε να το δούμε. Δεν είναι κάτι που... Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν για σένα ήταν έκπληξη. Είχε μια έκπληξη ενδεκάδα, δεδομένου ότι είδαμε για πρώτη φορά τον εσύ να μείνει στο αρχικό σχήμα και να μην παίρνει και λεπτά συμμετοχή. Ήταν στο πάγκο. Κοίταξε να δει. Προτίμησε Αουγκούστο. Ούτε καν Καντούρι. Ναι. Γιατί έχουμε δει, αν δεν κάνω λάθος. Ο λόγος είναι ότι ήξερε. Γνώριζε το τεχνικό team για τις δυνατότητες και για την ταχύτητα που χαρακτηρίζει τον Άρη στις αντεπιθέσεις και ήθελε να μπορέσει να περιορίσει ανασταλτικά το συγκεκριμένο φαινόμενο. Γιατί πέραν τις φάσεις του τέρματος, το οποίο δεν ήλθε 100% σε φάση αντεπίθεση, αλλά ξεκίνησε από τέτοια, υπήρξαν άλλες 3-4 περιπτώσεις όπου ο Άρης ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος σε αυτή τη λειτουργία και ο City δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτή την ταχύτητα και αυτόν τον αριθμό. Νομίζω ότι πάνω σε αυτή την λογική έμεινε έξω ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που κακά τα ψέματα επομίστηκε το βάρος της θέσης των χαφ μέχρι τώρα και γι' αυτό προτιμήθηκε ο Αουγκούστο μαζί με τον Μίσιτς. Ο Μίσιτς είναι αυτός που σκοράει και πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Μίσιτς είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των συστημένων και σε ένα μάτς που δεν ξέρω, για ο καθένας μπορεί να το εκλάβει όπως θέλει, αλλά ο ΠΑΟΚ έχασε ένα από τα βασικά του όπλα από το 15ο λεπτό. Πολύ γρήγορα αναγκάστηκε να αλλάξει τα αρχικά του πλάνα. Πολύ γρήγορα, είδε γενικά να κλονίζεται όλο το σχέδιο που είχε εξ αρχής με τον γκολ το οποίο ήταν δέχτηκε. Το Σαμπάνα περνάει μπροστά σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε δει τόσο πολύ, λίγο πίσω από τον Άκπομ. Ναι, κοίταξε να δεις όμως, για τον κάθε άνθρωπο το πώς αντιμετωπίζει μια κατάσταση είναι και αυτό που τον χαρακτηρίζει. Γιατί κάποιος θα πει ότι μπήκε σε μια θέση την οποία δεν γνώριζε και αυτό του ήταν λίγο άβολο. Κάποιος άλλος μπορούσε να πει ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βραζιλιάνο να δείξει πράγματα γιατί και τον γκολ κυνηγάει και με τον Άκπομ θα μπορούσε να βγάλει συνεργασίες. Δεν είναι ο Άκπομ ένας που μιλήσει. Νομίζω πάντως πως πέταξε σήμερα μια ακόμα ευκαιρία που του δίνει ο Μπέλ Φερέιρα. Νομίζω πως δεν είναι σε καλό φεγγάρι την δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι, ο Βραζιλιάνος. Ναι. Κάτι που φάνηκε γιατί ήταν από τις βασικές επιλογές του Μπέλ Φερέιρα στο ξεκίνημα της χρονιάς, στα παιχνίδια της Ευρώπης, με το Λιμιό να έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα και ουσιαστικά να κερδίζει θέση βασικού. Πολλά προβλήματα μαζί απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο τα χαφ που είπαμε. Τώρα στα προβλήματα που είπαμε, μια μικρή παρένθεση ότι ο Μάτος, η αποβολή του Μάτος σημαίνει δεν τον έχει και στο μάτι με την ΑΕΚ που είναι πολύ σημαντικό. Ο Ροντρίγκο Σοάρες που λογίζεται στους αντικαταστάτες του σήμερα ήταν εκτός αποστολής. Ναι, ήταν ο παίκτης που κόπηκε από την αρχή. Δεν παίρνει λύσεις από τα άκρα, από τα extreme. Δεν παίρνει λύσεις από τα άκρα και από τα εξτρέμ η ομάδα του Δικεφάλου. Τουλάχιστον όχι αυτός που έπαιρνε τον προηγούμενο πρόσφατο χρονικό διάστημα. Με τον Μπίσες Βάρε, ο οποίος είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και τον θυμούνται όλοι το τι έκανε στο τέλος, ειδικά της περσινής σεζόν, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλές πτήσεις ως τώρα. Δεν υπάρχουν συνεργασίες επιθετικά. Δεν υπάρχουν συνεργασίες δηλαδή με έναν ποδοσφαιριστή που να λειτουργεί ως άξονας για να μπορέσει να σπάσει το παιχνίδι και να μοιράσει στις πτέρυγες σε κάποιον που έρχεται. Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει σήμερα το βαθμό της ισοπαλίας και μια πολύ μεγάλη ανάσα, γιατί αν το τελικό σκορ ήταν 1-2 τώρα θα είχαμε εντελώς διαφορετική κατάσταση, έχοντας εισπράξει δύο τέρματα από δύο αμυντικούς, από το Μάτος και από τον αμυντικό χαφ που είναι ο Μίσιτς. Και το ίδιο συνέβη και την περασμένη εβδομάδα στο Περιστέρι, όταν ο Κρέσπο ήταν αυτός που σκόραρε στις καθυστερήσεις για να δώσει την νίκη στον ΠΑΟΚ. Αυτό κάτι λέει, κάτι μαρτυρά. Φυσικά και όλοι αμήνονται, όλοι επιτίθενται και όλοι πρέπει να δίνουν βοήθειες και. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι, άμα δεν παίρνει δεν παίρνει λύση από μεσοεπιθετική γραμμή. Από εκεί περιμένει στην αρχή. Ενώ, ας πούμε, αντίστοιχα ο Άρης σήμερα φεύγει από εδώ με το βαθμό της οπαλίας έχοντας πάρει δύο γκολ από μεσοεπιθετικούς του. Από τον Ματίγια και από τον Ντέγε. Το πρώτο γκολ του Ματίγια τη φετινή σεζόν. Δεύτερο του Ιντέγε, δεύτερο σέρι, είχε σκοράρει και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σημαντικό, σαφώς και για τον ίδιο και την ψυχολογία. Γενικώς φαινόταν ο Άρης ότι σήμερα είχε χτίσει πάνω στο αποτέλεσμα του κλειάνη Βικελίδη τη προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι που. Εγώ θα πω ότι είχε χτίσει, και στις περσινές οπαλίες που είχε πάρει εδώ στην Τούμπα κοντά σε έναν αποδεδειγμένα ισχυρό ΠΑΟΚ όπως ήταν αυτό στις περσινές σεζόν. Πολύ σημαντικό το πολύ γρήγορο γκολ. Σαφέστατα βοηθάει πολύ το παιχνίδι τη ομάδα. Δίνει περισσότερα ακόμα, άμα μπορούμε να πούμε, φτερά στα πόδια των παικτών του Απόστολου Τερζή. Και γενικώς βλέπουμε, Κωστή, ότι ο Άρης φέτος, τη δεδομένη τουλάχιστον πάντα μιλάμε χρονική στιγμή, σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος,
πάει κυρίως σε ένα έτσι κλειστό περιορισμένο rotation στις επιλογές του. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχουν μπει στην εξίσωση ούτε ο Τόνσο, αν εξαιρέσει τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς στα ευρωπαϊκά με ΑΕΛΕ, με ΣΟΥ και με ΜΟΛΝΤΕ, δεν έχει μπει στην εξίσωση ούτε ο Τόνσο. Ο Τόνσο νομίζω πρώτη φορά μπήκε αποστολή τώρα, μετά από πόσο καιρό. Ναι, σωστά. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν ήταν καν στην αποστολή. Δεν έχει, μένει εκτός αποστολής ο Μαντσίνη, νέο μεταγραφικό απόκτημα που είχε πάρει την ευκαιρία από τον Σάβα Παντελίδη στο τελευταίο του παιχνίδι στο Βόλο με τον Νούπου ΣΟΥ. Ξεκινάει βασικός αρχηγητής, από εκεί και πέρα δεν τον έχουμε ξαναδεί. Έπαιξε ένα μικρό διάστημα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και δεν υπάρχει συμμετοχή του Ντουάρτε. Ναι, ακριβώς. Και δεν έχει ούτε ένα αγωνιστικό λεπτό του Ντουάρτε, ο οποίος ήταν έτσι. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται ως επίρρωση σε αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Ότι ο Άρης, σε αυτό που σου είπα κιόλας νωρίτερα, ότι ο Άρης έχει χτίσει περισσότερο στην περσινή σεζόν, σε αυτά που έχει κάνει την περσινή σεζόν, με την προσθήκη του Ιντέγε, που είναι ένας αδιαφεσβήτητος επιθετικός, ένας αδιαφεσβήτητων ικανοτήτων επιθετικός. Τον οποίο περίμενε απλά μόνο λίγο καιρό παραπάνω για να αρχίσει να σκοράρει. Είναι τρεις οι παίκτες που έχει ο Άρης νεοφερμένου στην σημερινή του ενδεκάδα, όπως και στην προηγούμενη ήταν η ίδια η ενδεκάδα που παρέταξε. Ναι. Είναι ο Σούντγκρεν, το δεξιμπάκ, είναι ο Σάσα που παίζει από το αντί τη Σιώπη που έχει αποχωρήσει και ο Ντέι. Το Φετφατζή τη, γιατί το λογίζει, σαν νεοφερμένο ή σαν περσινό? Σαν περσινό. Σαν περσινό. Αλλά με διαφορετικό πρόσωπο, τουλάχιστον με αυτά που δείχνει στο ξεκίνημα τη δουλειά, γιατί έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Φετφατζίδης και νομίζω γενικώς ότι έβαλε πολλά προβλήματα. Και ήταν έτσι ένα τρίκ, το προανέφερα ξανά, το ξαναείπα, αλλά βοήθησε, νομίζω βοηθάει αρκετά αυτό τον Άρη και μπερδεύει ενδεχομένως και τον αντίπαλο. Αυτές 100%. Αυτό το πλεονέκτημα που έχει να αλλάζει τους τρεις παίκτες μεσοεπιθετικής του γραμμής συνεχόμενα, να τους αλλάζει θέσεις. Αυτό δεν ξέρω αν κατά πόσο βοηθάει, γιατί αυτό μπορεί να μπερδεύει και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Μόνο εγώ το 100% το είπα συγκεκριμένα. Το έχει δουλέψει όμως και φαίνεται ότι προσαρμόζονται οι παίκτες. Δεν είναι, γιατί το είδαμε αρκετές φορές. Το σχολιάζαμε και κατά τη διάρκεια του αγώνα μαζί έτσι στο γήπεδο. Το έκανε αρκετές φορές. Δεν ήταν μία και δύο. Νομίζω και σε κάποια φάση ίσως ενδεχομένως χάσαμε και το μέτρημα πόσες φορές άλλαξε πλευρά ο Φετφατζίδης με τον Γκάμα όσο έπαιζε, αλλά και με τον Δικίνη. Εμένα η δική μου αναφορά είχε να κάνει με τον Φετφατζίδη συγκεκριμένα. Νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ορίστε. Τον λογίζεις νεοφερμένο ή παλιό? Εγώ σαν νεοφερμένο τον βλέπω. Σαν νεοφερμένο τον βλέπω, γιατί παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Ναι. Δίνει μια εντελώς διαφορετική πνοή στην επιθετική γραμμή του Άρη, στο βαθμό που έχω δει κάποια παιχνίδια ως τώρα. Και τον έχω δει να αγωνίζεται και πώς αγωνίζεται και είναι ένας παίκτης που παίρνει διαφορά. Είναι ένας παίκτης που περιδεύει την αντίπαλη άμυνα, που θα τραβήξει δύο και τρεις ποδοσφαιριστές πάνω του. Αυτομάτως θα δημιουργήσει χώρο στους συμπαίκτες του για να μπορέσει να δώσει την κατάλληλη στιγμή την πάσα για να την εκμεταλλευτούν. Γιατί μην ξεχνάς την πολύ σπουδαία ευκαιρία. Έγινε κιόλας σήμερα από διά το σύστημα. Με τον Φετφατζίδη που μπήκε από δεξιά στο δεύτερο ημίχρονο, πέρα από την assist και τον goal. Στο 80 ήταν ή στο 70 κάτι, αν θυμάμαι καλά. Γύρισε την μπάλα στον Ντέγε, έπιασε το δυνατό σουτ και ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή και πέμπαινε στο Πασχαλάκι διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Σωστά, σωστά. Γενικότερα είναι πράγματα τα οποία απασχολούν. Είναι πράγματα τα οποία οι προπονητές φυσικά καταλαμβάνουν υπόψη τους και βάσει αυτών έχουν την υποχρέωση να προωθούν και στην συνέχεια. Παραμένουμε να αναμονή της άφηξης του προπονητή του ΠΑΟΚ, του κ. Φερέιρα, για να ακούσουμε τις απόψεις του. Θα την παρακολουθήσουμε live. Να πούμε πως στην επόμενη αγωνιστική βάση υποδέχεται στο Κλεάντης Βικελίδης την ΑΕΛ, παιχνίδι που φυσικά όλοι οι συνδρομητές μπορείτε να το δείτε ζωντανά για αποκλειστικά από τα κανάλια Nova Sports. Ενώ ακολουθεί κοστί και το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι του ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Όπου και πάλι εκεί ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει κάτι ανάλογο με το σημερινό, σε διαφορετικές συνθήκες γιατί θα παίζει εκτός της έδρας, αλλά κόντρα σε μια ομάδα με πάρα πολύ καλή ψυχολογία, μετά τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα και μάλιστα στην έδρα της. Λίγο παλιότερα λέγαμε ότι είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται εκτός έδρας, γιατί εκεί δεν έχει την πίεση και μπορεί και βγάζει ένα άλλο πρόσωπο. Επίσης δεν έχει την υποχρέωση του να οργανώσει παιχνίδι, να κάνει παιχνίδι και να έχει αυτό την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όλα αυτά είναι μικρά-μικρά κομμάτια ενός μεγαλύτερου μοσαϊκού που περιμένουμε να δούμε σαν ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, ο κύριος Φερέιρα μόλις μπήκε στην αίθουσα τύπου. Μαζί με τον κύριο Αρωνιάδη και τον Αλέξανδρο Μανιάτογλου, τον συνεργάτη του και μεταφραστή του. Ο λόγος πλέον στον πλέον αρμόδιο για να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις του για το ισόπαλο μάτσα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κατευθείαν με τις ερωτήσεις. Έλα. Λίγο πιο δυνατά μόνο για να σας ακούω. Και την προηγούμενη εβδομάδα στο ΠΑΟΚ, λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να κοντάρεις πάνω, να βάλεις ένα γκολ παραπάνω από αυτά που δεχτείς για να κερδίσεις τα και σήμερα. Έχει άλλες σκέψεις σε σχέση με αυτό που μας είπε την εβδομάδα για το πώς θα λυθεί το θέμα αποτελεσματικότητας κυρίως στην άμυνα, γιατί και πάλι λίγες θα λυθεί το αντιπάλου, αλλά πολλά τα γκολ. Όταν την σήμερα πασάμε
Tínhamos dito que era difícil e arriscado, podemos dizer, sempre querer marcar um golo mais do que os golos que ia marcar o adversário. Portanto, isso vimos que hoje não aconteceu. Portanto, se o senhor tem mudado, podemos dizer, o seu pensamento em termos da eficácia da nossa linha, da nossa operação defensiva, porque é verdade que o adversário não criou muitas oportunidades, mas foi muito eficaz. Vamos falar dos erros, é isso? Ok. O segundo gol que sofremos é um... A bola está no guarda-redes do nosso adversário. É um chute para a frente. É um chute. O guarda-redes chuta a bola para ir a meter longe. E a verdade é que consegue isolar o extremo do adversário, em que está uma situação de dois defesas nossos contra um do nosso adversário. E depois acaba com um remate a 20 metros da nossa baliza e fazem golo. Em três remates que fizeram, fizeram dois golos. Εντάξει, αν θέλετε να μιλήσουμε για λάθη, πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για το δεύτερο γκολ, παραδείγματος χάρη, το οποίο ουσιαστικά είναι μια παλιά στα τυφλά που γίνεται από τον τερματοφύλακα, μια ασυνεννοησία μεταξύ των δικών μας ποδοσφαιριστών, σε μια κατάσταση που ήμασταν εμείς δύο και ο αντίπαλος ένας. Και όμως ο αντίπαλος κατάφερε και πήρε την μπάλα, μπήκε μέσα και μετά έγινε ένα σούτ από τα 20-25 μέτρα περίπου. Agora não posso esconder, é um facto que temos que melhorar defensivamente. Από εκεί πέρα, βέβαια, σίγουρα δεν μπορώ να κρυφτώ από το γεγονός ότι η ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί στην αμυντική της λειτουργία. O guarda-redes é o mesmo do ano passado. Και αυτό γιατί, πράγματι, όπως είπατε και εσείς, με τρεις ευκαιρίες, ο αντίπαλος κατάφερε και πέτυχε δύο γκολ. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας είναι ο ίδιος. A linha defensiva é praticamente a mesma, menos o Gia. Η αμυντική γραμμή ουσιαστικά είναι η ίδια με την προσθήκη του Γιαννούλη. O meio campo, de facto, mudou um bocadinho. Ok, οι παίχτες του κέντρου αλλάξανε. Mas a verdade é que nós temos que continuar a trabalhar. E fizemos aqui. Este jogo foi muito parecido com o ano passado, que eu estive a ver o jogo do ano passado. Αλλά αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι μόνο να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, να δουλεύουμε. Γι' αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, το σημερινό παιχνίδι δεν διέφερε πάρα πολύ σε σχέση με το περσινό, γιατί είχα κάτσει και το είχα δει. Foi um jogo que começou com muitas faltas, muitos amarelos, muita paragem. Ένα παιχνίδι δηλαδή που ξεκίνησε με πάρα πολλά φάουλ, πάρα πολλές διακοπές, κίτρινες κάρτες. Pouco jogado com os pés e muito com a cabeça. Παίχτηκε ελάχιστα με τα πόδια και περισσότερο με το κεφάλι. Uma equipa que veio aqui, com todo o respeito que tenho para o nosso adversário, mas que veio aqui para não perder o jogo, estavam todos atrás da linha da bola à espera de um erro nosso, porque durante 90 minutos nós vamos cometer erros. Μια ομάδα που ουσιαστικά, αντίπαλη ομάδα με όλο το σεβασμό για την αντίπαλη ομάδα που ήρθε εδώ πέρα με μόνο στόχο να αμυνθεί, να προσπαθήσει να κλέψει κάποιους βαθμούς και αν μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποια αντεπίδεση από κάποιο δικό μας λάθος. E a verdade é que hoje até que haver um vencedor só podia ser o Pauac por tudo o que fez durante os 90 minutos. Και θεωρώ ότι με βάση την εικόνα των 90 λεπτών, αν έπρεπε μια ομάδα να κερδίσει, αυτή θα ήταν ο Pauac. Tivemos um golo anulado por um bocadinho. Tivemos uma bola no poste, tivemos N de remates dentro da área, finalizações dentro da área que bateram nas pernas dos nossos adversários. Είχαμε ένα κυρωθέν γκολ, είχαμε ένα δοκάρι, πολλές ευκαιρίες, πολλά σούτ μέσα από την μεγάλη περιοχή, δηλαδή καλές ευκαιρίες για να πετύχεις γκολ. Agora acho que ficou bem evidente a força física desta equipa, a força mental desta equipa e o grande apoio dos nossos adeptos até ao último segundo. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έμεινε ξεκάθαρο ότι η ομάδα και φυσική κατάσταση έχει και σε πνευματική κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή, έτσι ώστε κατάφερε και αντέδρασε μετά από το γκολ το οποίο δέχτηκε και βέβαια η βοήθεια των οπαδών μας ήταν και άλλη μια φορά πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Sei quantos nossos adeptos queriam ganhar este jogo. Ξέρω πολύ καλά ότι όλοι οι οπαδοί μας θέλαν να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Fizemos uma semana de trabalho fantástica para poder chegar aqui e ganhar este jogo. Κάναμε μια εβδομάδα πάρα, πάρα πολύ καλή προετοιμασία προπονής για να έρθουμε και να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Jogamos para ganhar este jogo. Παίξαμε για να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Mas a verdade é que só conseguimos levar daqui um ponto. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς καταφέραμε και από αυτόν τον αγώνα βγάλαμε μόνο ένα βαθμό. E o futebol é eficácia. Και το ποδόσφαιρο είναι και αποτελεσματικότητα. E a verdade é que o nosso adversário não precisou de criar muito para fazer dois gols. Και σήμερα ο αντίπαλός μας δεν χρειάστηκε πολλές ευκαιρίες για να πετύχει τελικά δύο. E nós para fazer dois temos que chutar 17 vezes à baliza. Και εμείς για να πετύχουμε δύο γκολ χρειάστηκε να κάνουμε 17. Vamos continuar nosso trabalho. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ο κ. Καραμητρούς δεν έχει μικρόφωνο, είναι λίγο πιο δυνατά. Δεδομένου ότι οι αμυντικοί είναι ίδιοι με την περσινή σεζόν, προφανώς δεν είναι μόνο θέμα των αμυντικών. Είναι κάτι άλλο που μπορεί να εντοπίσει, είναι θέμα της συνολικής δημιουργίας μέσων και αμυντικών μαζί.
Στο αντικείμενο του ζώου, του ζώου τη Οφησία και ο Πάκου Σοφρέου, δύο γόλου. Portanto, claramente que não é uma falta só do guarda-redes ou da linha defensiva. Se calhar o senhor pode encontrar o problema entre a cooperação entre a linha defensiva e os médios ou numa outra coisa, se calhar. Querem que eu os diga que a culpa é minha? A culpa é minha. Θέλετε να σας πω ότι εγώ φταίω? Εγώ φταίω. Η ευθύνη είναι δικιά μου. A culpa é minha. Agora vos garanto que nós trabalhamos o processo defensivo, não digo todos os dias, porque temos de trabalhar também o processo ofensivo, porque também fazemos golos e muitos. Agora temos que olhar para aquilo que fizemos e que fazer sempre. Olhar, aprender, corrigir, estar mais focado individualmente, porque a verdade é que muitos dos golos que nós temos sofridos, muitos, têm a ver com detalhes individuais e não com processos coletivos defensivos. Αλλά αυτό το οποίο σας εγγυώμαι είναι ότι η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ και στο αμυντικό κομμάτι, στις προπονήσεις, όχι μόνο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δουλεύουμε και πάρα πολύ στην επίδεση και θεωρώ ότι αυτό φαίνεται από τα γκολ τα οποία έχει πετύχει η ομάδα. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και βλέπουμε ότι τα περισσότερα γκολ τα οποία δεχόμαστε δεν έχουν να κάνουν με αμυντική λειτουργία της ομάδας, αλλά περισσότερο με κάποια ατομικά λάθη. Δηλαδή, είναι θέμα κυρίως έλλειψης συγκέντρωσης, που είναι πάλι βέβαια και αυτό ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Eu aceito a crítica do processo defensivo. Και εγώ δέχομαι την κριτική που γίνεται για το αμυντικό κομμάτι, για την αμυντική λειτουργία της ομάδας. E ninguém é mais crítico ao meu trabalho do que eu próprio, podem ter a certeza disso. Και νομίζω ότι κανένας δεν είναι πιο απαιτητικός και πιο κριτικός από εμένα σε αυτό το κομμάτι. Agora hoje, mais uma vez, criamos oportunidades suficientes para poder meter mais 3 pontos na nossa tabela e não conseguimos. Απλώς θεωρώ ότι σήμερα η ομάδα θα μπορούσε, ακόμα και έτσι με τις ευκαιρίες που δημιούργησε, να πετύχει παραπάνω γκολ και να κερδίσει αυτούς τους 3 βαθμούς και όχι τον ένα που τελικά πήραμε από αυτόν τον αγώνα. Να διευκρινίσω ότι με το ερώτημά μου δεν απέδωσε ευθύνη, αυτό είναι το 8ο παιχνίδι. Απλώς έκανα το ερώτημα σχετικά με την αμυντική λειτουργία και τα γκολ που δεν έχει. Sí, sí, no, no creo que caro. No, no. Dizer-se a culpa é tua ou não sei o quê. Só queria apontar o facto que a verdade é que em 5 dos 8 jogos oficiais temos perdido 2. Não, é verdade e eu digo-vos isto sinceramente. A crítica é que nos faz evoluir. Όχι, αλήθεια είναι αυτό πραγματικά. Και ειλικρινά σας λέω ότι η κριτική και εμάς μας βοηθάει για να βελτιωθούμε. Ο Κώστας και μετά ο Θοδωρής. Για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, όχι μόνο για την άμυνα. Γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι σε καλή φόρμα, συγκρινόμενοι και με πέρυσι. Τον ίδιο στον εαυτό και ο κόουτς επιμένει σε αυτούς τους παίκτες με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε όμως ότι αλλάζει. Σκέφτεται ότι ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξει λίγο, να ανοίξει τις επιλογές στο ρόστερ, να δώσει ευκαιρία και σε κάποιους άλλους παίκτες. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν βλέπει κάποιο λάθος στη διάταξη του σύστημα αυτού. Όταν του πάρεσε ένα ζαρδέσμα, του πάρεσε και ο Σιμένο, τι είδες το αγώνα, como diz, erros, podemos dizer, da nossa, nosso processo defensivo e mais alguns erros individuais, alguns jogadores, se calhar é o momento agora de deixar de persistir com alguns jogadores e abrir, podemos dizer, mais a porta para outros jogadores terem a oportunidade de jogar. Vocês viram o Douglas perder alguma bola? Δεν ξέρω αν παρατήρησατε τον Douglas, αλλά τον είδατε να χάνει κάποια παλιά. Se não perdes bola, tu não vais defender. Αν δεν χάνεις εύκολα την μπάλα, δεν θα αμυνθείς κιόλας. Δεν χρειάζεται να αμυνθείς. Σε βγήκε ο Μίζικ, μου ζωγό ο Μίζικ. Δεν ξέρω αν είδατε πώς έπαιξε ο Μίσιτς. Toda a gente dizia que era zero. Που όλοι εδώ πέρα δεν λέγανε και τα καλύτερα λόγια γι' αυτό. Temos que continuar a trabalhar, melhorar os jogadores. Sabemos todos que temos que melhorar. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να βελτιώσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές, αν αυτό είναι δυνατόν. Mas temos coisas que também fazemos bem. Γιατί νομίζω ότι έχουμε και κάποια πράγματα, αρκετά πράγματα που τα κάνουμε σωστά και καλά. E o nosso trabalho é este, é olhar para o jogo, aprender com o jogo, analisar o jogo, ver os erros, ver as coisas boas e continuar o nosso caminho. Και η δουλειά μας αυτή είναι να αναλύουμε όλους τους αγώνες, να βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία πήγανε καλά, να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε αυτά και να βλέπουμε και αυτά τα οποία δεν πήγανε καλά και να δώσουμε μεγαλύτερο ίσως βάρος σε αυτά. E é uma coisa que eu acredito muito naquilo que faço. Και εγώ πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που κάνω. Agora é preciso trabalhar muito, sim. Αλλά σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. E nós temos jogadores cá dentro que ainda nos vão ajudar muito. Και έχουμε ακόμα πολλούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να μας βοηθήσουν και να δώσουν λύσεις. E não vos vou dizer os nomes. Και δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Είπατε πριν ότι η ομάδα χρειάζεται βελτίωση. Αυτό το βλέπουμε όλοι. Υπάρχει μια προβληματική εικόνα από την αρχή της σεζόν. Για να πας στη βελτίωση όμως πρέπει νομίζω να βρεις τι φταίει από την αρχή της σεζόν. Πώς έχετε εντοπίσει τι φταίει και παρουσιάζει το ΠΑΟΚ έτσι? Portanto, para
Desde o momento que temos essa imagem com alguns problemas, primeiro temos de encontrar o problema para depois encontrar as soluções. Qual pode ser o problema? O problema pode ser que é uma transição de um treinador a outro treinador. O problema pode ser que alguns jogadores importantíssimos, os mesmos da época passada, agora, nesse momento, não estão a jogar muito bem. Onde é que podemos encontrar? Eu não gosto de encontrar desculpas. Demarece nas ditodicologias? A minha função é fazer com menos mais. Αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω είναι όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά μου. E com os jogadores que eu tenho à disposição, tirar o melhor deles, o rendimento. Να βγάλω τον καλύτερο εαυτό από όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Agora vou-vos dizer isto. Aos 10 minutos tenho o Pelkas lesionado. Βέβαια μπορώ να πω και το εξής, ότι στο δεκάλεπτο έχουμε τον Πέλκα τραυματία. Já com o Bratislava me tinha acontecido isso com o Omar e aconteceu a seguir com o Douglas. Κάτι το οποίο είχε συμβεί και στο παιχνίδι με την Bratislava και με τον Omar και με τον Douglas. Tivemos a expulsão do nosso lateral direito. Είχαμε σήμερα και την αποβολή του δεξιού μας οπισθοφύλακα. Eu só conheço um caminho, é trabalhar e lutar contra isto tudo. Εγώ γνωρίζω μόνο έναν τρόπο, να παλέψεις απέναντι σε όλες αυτές τις αντιπιστώσεις. E isso vamos fazer. Και αυτό θα κάνω. Είδαμε σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να κάνει η ομάδα να σηκώνει πολύ την μπάλα, να παίξει οργανωμένα σε επιθέσεις, μέτρησα τουλάχιστον 10-12 ψηλές κάθετες μπαλιές. Αν αυτό ήταν στο πλαίσιο της τακτικής ή ήταν πρωτοβουλία των παιχτών για αυτή τη στιγμή. Και επίσης γίνονται πάρα πολλές σέντρες. Mm-hmm. Εδώ δεν έχει η ομάδα στη ροή του παιχνιδιού άνθρωπο που να έχει κάνει κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Γιατί γίνονται τόσο πολλές σέντρες. Duas perguntas. A primeira, vimos que na primeira parte metemos muitas bolas longas nas costas da linha adversária e não tivemos muito sucesso nisso. Portanto, se isso era uma tática que já tínhamos trabalhado ou se era, podemos dizer, a iniciativa dos próprios jogadores. E a segunda pergunta é que também vimos muitos cruzamentos. Mas a verdade é que, se calhar, nesse momento não temos jogadores muito bons no cabeceamento, podemos dizer, dentro da área, para aproveitar esse tipo de cruzamentos. Parabéns, duas boas perguntas. Καταρχάς, χαρακτήρια, γιατί και οι δύο ερωτήσεις είναι πολύ σωστές, πολύ καλές. A primeira, os jogadores com esta qualidade percebem e têm que perceber onde é que está o espaço. Θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με την ποιότητα που διαθέτουν μπορούν από μόνοι τους να βρίσκουν λύσεις ή να βρίσκουν πού είναι ο κενός χώρος και πού πρέπει να επιτεθούν. E a nossa forma de atacar é muito simples. Nós atacamos ou pelos corredores. Και ο δικός μας τρόπος ανάπτυξης είναι σχετικά απλός. Δηλαδή, ή κάνουμε επιθέσεις από τα πλάγια. Depois acaba com cruzamentos. Όπου τις περισσότερες φορές μετά καταλήγει σε μια σέντρα, όπως είπατε και εσείς. E a verdade é que os cruzamentos têm que ser rasteiros, porque o Priovic já não está aqui. Και όπως βλέπουμε, ίσως και πρέπει μάλλον οι σέντρες να είναι χαμηλές και όχι ψηλές, γιατί πλέον ο Priovic δεν είναι εδώ. O jogo de cabeça não é um ponto forte do Chuba. Αυτή τη στιγμή με τον Τσούμπα που διαθέτουμε, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής τόσο καλός σε αυτό το κομμάτι. Είναι ποδοσφαιριστής περισσότερο που κάνει καλές κινήσεις σε διαγώνιες στην πλάτη της άμυνας, έτσι ώστε μετά να μπορέσει να κάνει τελειώματα με το πόδι. A outra forma de atacar em variações de centro-jogo, quando a bola entra num corredor e sai, e tu vais ao outro lado, ou à largura ou à profundidade. O άλλος τρόπος ανάπτυξης είναι, εάν παραδείγματος χάρη πας να κάνεις μια επίθεση από τα πλάγια και είσαι κλεισμένος, να γυρίσεις την μπάλα γρήγορα σε κάποιον μέσο σου και αυτός να αλλάξει το παιχνίδι, είτε στον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στο πλάτος, είτε στην πλάτη της αμυντικής γραμμής του αντιπάλου. Ou através de jogo interior, que são aqueles passos em que jogas só no corredor central. Central passa para os médios, que recebem entre linhas, neste caso o Mizico, ou o Omar, ou o Diego, que se vira para o nosso adversário e aproveita as rupturas dos nossos homens da frente, que é o chamado jogo interior. São as três maneiras que temos de atacar. O άλλος τρόπος είναι με το λεγόμενο κάθετο παιχνίδι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το στόπερ να δώσει τον μέσο, ο μέσος να μπορέσει να γυρίσει με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε μετά να κάνει κάποια κάθετη πάσα, εκμεταλλευόμενος τις κινήσεις που θα κάνουν οι συμπαίχτες του στο χώρο στην πλάτη της αμυντικής γραμμής. Και αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε όσο περισσότερο γίνεται ποδοσφαιριστές μπροστά σε σχέση με την μπάλα, δηλαδή να έχουμε τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστές μπροστά. E os outros 5 que estão atrás têm que estar em constante vigilância, que é isso que nós treinamos. Και para não deixar a transição avançar. Οι υπόλοιποι 5 ποδοσφαιριστές που δεν είναι στο κέντρο του παιχνιδιού, δεν συμμετέχουν σε αυτό το επιθετικό παιχνίδι, θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πώς να κόψουν οποιαδήποτε αντεπίθεση μπορεί να δημιουργηθεί από τον αντίπαλο. É verdade, hoje abusamos na primeira parte de passe longo. Και σήμερα πραγματικά θεωρώ ότι το παρακάναμε. Με τις μεγάλες μεταβιβάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Acredito que tenha sido muito mais, porque vocês não viram a nossa equipa fazer isto até agora. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε ξανακάνει τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Acredito que tenha sido muito mais o ambiente de jogo, a rivalidade, o lado emocional. Θεωρώ λοιπόν ότι περισσότερο ίσως παρασύρθηκαν οι ποδοσφαιριστές σε αυτό το τύπο παιχνιδιού λόγω της ιδιαιτερότητας του παιχνιδιού, την νευρικότητα που υπήρχε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, η μεγάλη διάθεση να βάλουν γκολ όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Είναι φόρμες καπάτσες λίγα πάσης. Και δυστυχώς δεν καταφέραμε να οργανώσουμε το παιχνίδι μας και να το κυκλοφορήσουμε πιο γρήγορα έτσι όπως θέλαμε εμείς. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο χώρος δεν υπήρχε στην πλάτη της αμυντικής γραμμής, υπήρχε στα πλάγια. Και η δεύτερη ερώτηση. Para os cruzamentos, os senhores mais ou menos. Eu expliquei. Έτσι είναι. Temos de ser inteligentes e perceber os jogadores que temos. Οπότε πρέπει να έχουμε την εξυπνάδα και την ευφυΐα να γνωρίζουμε τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί και τι μπορούν να κάνουν με ευκολία και τι με λιγότερο εμείς αυτό που θέλουμε είναι περισσότερο σέντρες κάτω, χαμηλά, μεταξύ αμυντικής γραμμής και τερματοφύλακα και λιγότερο ψηλές. A nossa função é olhar para as características dos jogadores que temos e tentar tirar o máximo deles. Γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε το μάξιμο με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που έχουμε στη διάθεσή μας. Παρακαλώ. Σε αυτό φταίει το σύστημα το οποίο παίζει, φταίει οι επιλογές που γίνανε πριν από αυτό. Τι φταίει, γιατί η ομάδα έχει το σύστημα. Όσο έχετε το ανισοενείς στο καμπιονέτο και para fazer campeonatismo temos de ter 22 jogadores prontos para jogar. A equipa nesse momento tem 22 jogadores, mas temos visto que na maioria dos jogos temos contado mais em 16, 18 jogadores. Portanto, qual é o problema? É o problema dos jogadores que vieram que se calhar não eram tuas opções, é uma outra coisa. Sem desculpas, temos que fazer mais e melhor. Χωρίς δικαιολογίες, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Arranjar desculpas para mim era muito fácil. Dizer, não fui eu que escolhi os jogadores, não fui eu que os contratei, precisávamos mais três avançados, precisava mais de dois médios. Για μένα θα ήταν πολύ εύκολο να βρω δικαιολογίες, να πω ότι α, δεν διάλεξα εγώ αυτούς τους ποδοσφαιριστές, α, ήθελα τρεις επιθετικούς, α, ήθελα και άλλους μέσους και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό το αρνούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε αυτό το κομμάτι. Agora é verdade que hoje o Mizik e o Douglas estarão mais vezes à baliza do que o Chuba. Απλώς, αλήθεια είναι επίσης ότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο Douglas και ο Mizik σουτάρανε περισσότερες φορές από ότι ο επιθετικός μας, ο Chuba. Porquê? Porque o nosso adversário estava a jogar, a defender dentro da sua baliza. Και σίγουρα ένας λόγος που συνέβη αυτό ήταν και ότι ο αντίπαλος είχε βάλει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές κοντά στη δικιά του περιοχή, οπότε βρήκανε και την ευκαιρία να κάνουν κάτι τέτοιο. Οι χώροι δηλαδή που υπήρχαν ήταν περισσότερο προς τα έξω, προς τα πλάγια. Dizer, os meus jogadores tentaram até ao fim. Και θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές μου το προσπαθήσαν, το παλέψαν μέχρι το τέλος, να βρουν λύσεις. Και αν πρέπει να κριτικάρω τους ποδοσφαιριστές για τα γκολ τα οποία δεχτήκαμε, γιατί πράγματι θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη αντίδραση. Conhecer a capacidade mental e física que tiveram até o último segundo lutar pelo melhor resultado que na altura era o empate. Επίσης πρέπει να τους αναγνωρίσω το γεγονός ότι προσπαθήσαν μέχρι το τέλος να αντιδράσουν και να ανατρέψουν αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και τελικά το καταφέρανε έστω και εν μέρη. Τελευταία ερώτηση, Κώστα. Καταρχήν, γιατί νομίζω ότι αισθάνεται λίγο τον πυροβολούμε. Πρέπει να το πούμε ότι ο Μίσιτς είναι μια δική του 100% επιλογή που πιστώνεται ότι έχει αυτό το ρόλο και την αποκάλυψη στα τελευταία μάτς. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Είδαμε τον πάγκο πολύ εκνευρισμένο. Ένας βοηθός τον πήρε κίτρινο, ο άλλος βοηθός τον αποβλήθηκε. Συνήθως οι βοηθοί είναι αυτοί που προσπαθούν να έχουν το ήρεμο μυαλό να συγκρατούν τον προπονητή. Του άρεσε αυτή η εικόνα, μήπως πιστεύει ότι πρέπει λίγο να το συζητήσει με τους συνεργάτες. Sensação de bater um treinador. Isso estamos a dizer aqui algumas coisas que temos visto. Uma coisa que temos visto é que há alguns nervos, podemos dizer, no banco. Por exemplo, hoje um adjunto foi castigado com um cartão amarelo, outro adjunto foi castigado com um cartão vermelho. Então, isso é uma imagem que o senhor gosta e se tem de falar também com... Não gosto. Agora, demora, sim, segura. Agora, quanto... Queres ganhar o jogo. Quanto queres pôr dinâmica no jogo. Ωστόσο, όταν θέλεις να κερδίσεις το παιχνίδι, θέλεις να βάλεις έναν έντονο ρυθμό και δυναμική στο παιχνίδι. Queres pôr ritmo e intensidade no jogo. Θέλεις να βάλεις ένταση στο παιχνίδι. E o jogo está constantemente separado. Και το παιχνίδι ουσιαστικά είναι πάντα σταματημένο ή πολύ συχνά σταματημένο. E tu que controlas o jogo,
entras nesta de continuar a parar o jogo. Que se o οποίο ελέγχει το παιχνίδι, αναγκαστικά μπαίνει και εσύ σε αυτό το τρυπάκι, α το πούμε έτσι. Porque nós queremos tempo, precisamos de tempo, porque hoje seguramente o tempo útil de jogo foi muito pobre. Γιατί νομίζω ότι ο καθαρός χρόνος παιχνιδιού σήμερα ήταν αρκετά μικρός σε σχέση με αυτό που είναι το σύνηθες. O jogo tem 90 minutos. Μιας και συνήθως το παιχνίδι από τα 90 λεπτά που έχει. Se tempo útil, eu não contei, é só a minha percepção, tempo útil de jogo jogado se passou dos 30. Θεωρώ ότι καθαρός χρόνος παιχνιδιού πάνω από 30, δύσκολα. Eu não acredito que tenha passado os 30 minutos, tempo útil de jogo, bola a rolar. Não acredito que tenha passado no total. Na pese, canonica. Entre 20 e 30 minutos no passou. Este esteve ao outro lado. No total. Só bola, bola a rolar, como se faz no futebol salão. E? Isso. E para o banco? E? Para o banco e as reações dos seus. O futebol é emoção. O futebol, ninguém está no banco a rezar. Agora, só na fora, καθαρά το σκέλος των βοηθών. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι συνέστημα. Το ποδόσφαιρο. Θεωρώ πως πρέπει να το ζεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι που μας άρεσε. Ωστόσο, συνέβη αυτό. Eu vos digo, o futebol é muito simples. Quando a bola entra dentro da baliza, ganhamos, está tudo bem e não está. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι απλό. Δηλαδή, λέμε βάζεις τον γκολ και είναι όλα καλά. Ενώ δεν είναι. E quando não entra e não se ganha, ενώ όταν δεν κερδίζεις, πάντα υπάρχουν κάποια πράγματα να βελτιώσεις. Ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι πάντα κάπου στο ενδιάμεσο. Se o treinador está no banco a rezar, é porque se devia mexer. Δηλαδή, ή αν ο προπονητής κάθεται στον πάγο και δεν κάνει τίποτα, κάποιοι μπορεί να πούνε ότι μα τι κάνει εκεί πέρα ακούνητο. Στάνω πάνω κοινωνική ενεργία, έπρεπε φάλα μόνο. Εάν είναι ο προπονητής πάνω και μιλάει και κατευθύνει και προσπαθεί, ίσως παρά είναι ενεργητικός. Πάμε, εμπόλα τέχει εκεί τράδει αν τα βαλίζα. Η μπάλα να μπει μέσα. Ευχαριστούμε πολύ, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Φερέιρα, ο οποίος έδωσε την δική του εξήγηση και για την εικόνα της ομάδας στον απόψινό αγώνα και γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, τονίζοντας ότι σε όλες αυτές τις αντικσότητες ενδεχομένως θα μπορούσα να βρω και δικαιολογίες για το κάθε αγώνα ξεχωριστά, για το μάτς το οποίο αποβλήθηκε ο Μάτος, για το μάτς το οποίο έχασε με τραυματισμό τον Μπέλκα, όπως και συμβεί με τον Αλικαντουρί και τον Αγκούστο σε προηγούμενους κρίσιμους αγώνες. Αλλά εγώ ξέρω όλα αυτά να τα αντιμετωπίζω με δουλειά. Αρκετές λεπτομέρειες, όπως πάντα από τον Πορτογάλο τεχνικό, οι οποίες επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση. Ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν αρκετά εκτενής η αναφορά του σε όλα τα θέματα τα οποία ρωτήθηκε. Χρόνος. Χρόνος απαιτείται για να μπορέσει να φανεί αν η προσπάθεια που γίνεται είναι επαρκής προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα οποία ακολουθούν. Τα οποία, όπως είπαμε, δεν είναι λίγα και δεν είναι και εύκολα. Δεν ξέρω αν θες να μείνεις σε κάτι. Αυτά. Καλή θέση νομίζω. Τα ακούσαμε λοιπόν. Όλα. Ακούσαμε Απόστολο Τερζή, ακούσαμε Αμπέλ Φερέιρα. Ήμασταν έτσι και στο pre-game κοντά σας και στο post-game εδώ από το γήπεδο της Τούμπας μαζί με τον Κωστή Μπότσαρ και τους ανθρώπους τεχνικούς. Το Δημήτρη Παπαμιχαλά και τον Δημήτρη Πάλα. Αυτά τα ολίγα. Ελπίζουμε να προσφέραμε κάτι στην ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλους όσοι μείνατε μαζί μας αυτό το χρονικό διάστημα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Κυριακής από τον Θωμά Μίχο. Του Κωστή Μποτσάρη. Και τους δύο Δημήτρηδες, τον Παπαμιχαλάκη και τον Πάλα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.